πιστεύω ότι όλη η Ευρώπη, τουλάχιστον η ελευθέρως σκεπτωμένη Ευρώπη, έχει τρεις πηγές από τις οποίες δεν μπορεί να ξεκινήσει. Την αρχαία Ελλάδα, με την έννοια της ελευθερίας, της ατομικότητος και του λόγου. Τη Ρώμη, με την έννοια του νόμου. Και την έννοια της αγάπης, την οποία έφερε ο Χριστός και που δεν υπήρχε καθόλου ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Ρώμη. Του, η οποία συμπίπτει με την περίοδο πριν, κατά και μετά τον πόλεμο, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκφράζει ριζοσπαστικές και σοσιαλδημοκρατικές αντιλήψεις. Παράλληλα, υπηρετεί τη φιλοσοφία του δικαίου. Διαμορφώνει τις αρχές του, τις αξίες του και την πίστη του στους θεσμούς και την αριστεία. Ταυτόχρονα όμως, αναζητεί και την πολιτική δράση. Συμπορεύεται διαδοχικά με Κανελόπουλο, Παπανδρέου, Κόμμα Φιλελευθέρων και τελικά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή όταν αυτός ιδρύει την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση τον Γενάρη του 1956. Έκτοτε συμβαδίζουν αδιατάρακτα, in perpetuum, για πάντα, ώσαν ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Επιδιώκει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος να τεκμηριώνει θεωρητικά όσα ο χαρισματικός του πολιτικού πρακτικισμού θέτει ως στόχους του. Ο Καραμαλής τον επιλέγει ως πρώτον συνταγματικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίον και διαδέχεται μια πενταετία αργότερα. Τσάτσος, νέος με αστική προέλευση, σπουδάζει τον Μεσοπόλεμο φιλοσοφία στη Γερμανία. Σκοπεύει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Πριν από τον πόλεμο, κάνει πράγματι λαμπρές σπουδές στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, και στη συνέχεια το 1932 γίνεται υφηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία. Το γερμανικό φιλοσοφικό πλαίσιο είναι συντηρητικό. Και ο ίδιος ο Τσάτσος, ως πλατωνιστής, πιστεύει στους βασιλικούς άνδρες, δηλαδή στους εξαιρετικούς ηγέτες. Είναι σαν τον Πλάτωνα, έχει ένα συντηρητικό υπόστρωμα. Στη Γερμανία, την περίοδο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, ανθεί η σοσιαλδημοκρατία. Ο Τσάτσος εμβαθύνει στον πλατωνισμό. Παράλληλα, θέλγεται από τις σοσιαλιστικές ιδέες. Πρέπει να ξέρουμε ότι στη Γερμανία οι ιδέες με τις οποίες ζυμώθηκε και τις οποίες ενστερνίστηκε ήταν ιδέες τις οποίες είχαν διαδώσει κυρίως δύο πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι του δικαίου της εποχής εκείνης, που ήταν ο Hans Kelsen και ο Gustav Radbruch. Και οι δύο αυτοί φιλόσοφοι, μεγάλοι φιλόσοφοι, είναι ταυτόχρονα σοσιαλδημοκράτες, είναι, όπως ξέρετε, την εποχή της Βαϊμάρης
το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είναι αυτό που στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα και είναι και οι δύο ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την πολιτική. Έκτοτε εντείνονται τα πολιτικά ενδιαφέροντά του. Επιτείνονται δε με την επιστροφή του στην Ελλάδα. Προπολεμικά, ο Τσάτσος είναι ένας ακρεφνής φιλελεύθερος του τύπου των φιλελευθέρων του Μεσοπολέμου. Δηλαδή, είναι πεπισμένος ότι δεν υπάρχει στην πολιτική το ορθό και το λάθος εκ προημίου, ότι όλα προκύπτουν από τις διαδικασίες και κυρίως από την αρχή της πλειοψηφίας, από τις πλειοψηφικές διαδικασίες. Ο Τσάτσος έχει μία πολιτική καταγωγή βενιζελική. Στο πλαίσιο του Μεσοπολέμου, αυτό σιγά σιγά, όχι αυτονόητα, αλλά σιγά σιγά, διαμορφώνει μία πολιτική συνείδηση ρεπουμπλικανική, δηλαδή υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Επομένως, δεν είναι παράλογο, δεν είναι περίεργο το ότι ο Τσάτσος τάσεται εναντίον της παλινόρθωσης μοναρχίας του 35. Παρέμεινε ουσιαστικά ενάντιος στη βασιλεία σε όλη του τη ζωή. Είναι ενδιαφέρον ότι και στη βιογραφία του γράφει για τις επαφές του με το παλάτι, να καιρό τον φωνάζαν να κάνει μαθήματα φιλοσοφίας στη Φρυδερίκη και, και στα κορίτσια, μετά στον διάδοχο Κωνσταντίνο. Τους αντιμετωπίζει με μία συγκατάβαση, λέγοντας ότι το έκανα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κάτι που με ενοχλούσε. Ο Τσάτσος είναι ο φιλελεύθερος της περίοδου. Η παράδοσή του είναι βενιζελική, βέβαια. Πρέπει εδώ να κάνω μία εξήγηση του τι σήμαινε να είσαι φιλελεύθερος τότε. Δεν σήμαινε ότι ήσουν ουσιαστικά φιλελεύθερος με την ιδεολογική έννοια του όρου φιλελεύθερος, που περιλαμβάνει και την ελεύθερη αγορά, δηλαδή ότι είναι ένας ξένος φιλελεύθερος και ένας Έλλην. Ένας Έλλην φιλελεύθερος είναι κατά βάση κεντρός. Από εκεί και πέρα όμως, ο Τσάτσος ανήκει σε μία ομάδα νεότερων διανοητών, το ίδιο και ο Ζολώτας, το ίδιο και οι υπόλοιποι, το ίδιο και ο Κανελόπουλος, το ίδιο και ο Θεοτοκάς, οι οποίοι διατηρώντας μεν την αντίθεσή τους στην παλινόρθωση, από την άλλη πλευρά απογοητεύονται και από τη στατικότητα της αναπαραγωγής του εθνικού διχασμού από τα μείζωνα κόμματα, ακόμη και από το κόμμα των φιλελευθέρων. Θεωρούν δηλαδή ότι ο εθνικός διχασμός είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο η Ελλάδα εμποδίζεται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μιας νέας εποχής. Πολλοί φιλελεύθεροι, ο Θεοτοκάς παραδείγματος χάρη, κινείται και ο λίγον προς τα αριστερά, άλλοι κινούνται προς τα δεξιά. Είναι δηλαδή ένα σημείο, ένας κόμβος κυκλοφοριακός, ο οποίος σε πάει και στις δύο κατευθύνσεις. Ο Τσάτσος αρχικά δείχνει ένα πρόσωπο σοσιαλίζων, αργότερα όπως θα δούμε γυρίζει σαφέστατα προς τη δεξιά. Άλλωστε, όπως είπα, και η φιλοσοφία του, η πολιτική, ήταν συντηρητική κατά βάση. Αντιτίθεται λοιπόν στην παλινόρθωση. Συνεχίζει να διαπνέεται ως νέος διανοούμενος από τα σοσιαλιστικά ιδεώδη, συμμετέχοντας στον όμιλο μελέτης ελληνικών προβλημάτων. Το πολιτικό κλίμα κατά τη δεύτερη πενταετία του 30 βαραίνει. Μετά το αποτυχημένο κίνημα του 35, επισπεύδεται η επιστροφή του Γεωργίου του Δευτέρου. Βασιλιάς και Μεταξάς μεθοδεύουν βαθμιαίως την εκτροπή από τη συνταγματική νομιμότητα. Τελικώς, την 4η Αυγούστου επιβάλλεται η δικτατορία. Ο φιλόσοφος, ο διανοούμενος, ο πολιτικά ευαίσθητος και προβληματιζόμενος Τσάτσος ευλόγως γίνεται στόχος του νέου καθεστώτος. Το δικτατορικό καθεστώς, ως γνωστόν, έβλεπε με πολύ καχυποψία όλους τους διανοούμενους, καθηγητές κλπ. Που δεν ήταν δικοί του, που δεν είχαν προσχωρήσει σε αυτό. Έτσι λοιπόν και τον Τσάτσο νομίζω ότι τον έβλεπε με ένα
διπλό μάτι. Αφενός αναγνώριζε ότι είναι σημαντικός, αλλά αφετέρου δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στις απόψεις του. Το καθεστώς Μεταξά τον αντιμάχεται, γιατί ο Τσάτσος ήδη έχει εκδηλωθεί ως δημοκρατικός. Και μάλιστα σε ένα γράμμα προς κάποιον φίλο, αν θυμάμαι καλά, παλιά είχα διαβάσει περί αυτού, μιλάει, αποκαλεί το Μεταξά Όντιν, έτσι με έναν κώδικα επικοινωνίας, και ο Όντιν. Φαίνεται αυτά τα γράμματα πέσαν στα χέρια της ασφάλειας, κατάλαβαν ότι ο Όντιν, ο βασιλιάς των θεών της γερμανικής μυθολογίας, ήταν ο Μεταξάς, και τον γραπώσανε αργότερα και πήγε και εξορία. Ο Τσάτσος, ο Κανελόπουλος, με τις δημόσιες θέσεις που παίρνουν, αποτελούν έναν μάλλον μικρό κίνδυνο για τον Μεταξά. Παρ' όλα αυτά εκτοπίζονται, γιατί δεν αποδέχονται καθόλου, έχουν μια ενεργητική αντίδραση, όχι ένοπλη, όχι βίαιη, αλλά πάντως ενεργητική αντίδραση εναντίον της δικτατορίας του Μεταξά. Υπό αυτήν την έννοια τον ενοχλούν το Μεταξά, αλλά δεν μπορούν να τον απειλήσουν με τον τρόπο, ας πούμε, που μπορεί να τον απειλήσει ο Μιχαλακόπουλος, ένας μεγάλος ηγέτης του βενιζελισμού, ο οποίος εκτοπίζεται σε πολύ άγριες συνθήκες και τελικά ο άνθρωπος πεθαίνει. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, έκτακτος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1938 απομακρύνεται από το Πανεπιστήμιο και εξορίζεται. Τα ιταλικά στήφη εισβάλλουν στη χώρα. Η επίθεση αποκρούεται. Οι Γερμανοί διαδέχονται τους Ιταλούς και εξουδετερώνουν την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων. Τον Απρίλιο του 1941 η Ελλάδα είναι πλέον μια κατεχωμένη χώρα. Ο λαός υποφέρει, αλλά αναζητά την ελπίδα. Ο Τσάτσος, την παραμονή της πρώτης επετείου της κήρυξης του Ελληνοϊταλικού πολέμου, προσέρχεται σε φροντιστηριακό μάθημα στη νομική. Θα είναι το αποχαιρετιστήριό του. Παροτρινόμενος από τους φοιτητές του, αυτοσχεδιάζει ένα ύμνο προς την ελευθερία και προεξοφλώντας τη συμμαχική νίκη, αναφέρεται σε μια κοινωνία αντάξια των ιδανικών και των αρετών της φυλής. Αποθεώνεται από τους φοιτητές του. Η ομιλία του αφήνει εποχή. Τσάτσου τον Οκτώβριο του 1941 είναι μία από τις πολύ όμορφες στιγμές του Ελληνικού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θυμίζω ότι 28 Οκτωβρίου, μόλις την προηγούμενη χρονιά είχε κηρυχθεί ο πόλεμος, δεν ήταν ακόμη αργία. Η αργία 28 Οκτωβρίου, η εθνική εορτή, μετατράπηκε ακριβώς μέσα από τις αντιστασιακές εκδηλώσεις που είχαμε στην Αθήνα κατά την 28 Οκτωβρίου κάθε χρόνο μέσα στην κατοχή. Η 28 Οκτωβρίου του 1941 είναι η πρώτη φορά που θα γίνει τέτοια αντιστασιακή εκδήλωση. Θα προηγηθεί όμως η εκδήλωση, αυτό που κάνει ο Τσάτσος. Σε τέτοιες δύσκολες περιόδους που και η πολιτική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ περιορισμένη και η επικοινωνία είναι πολύ περιορισμένη, τα μέσα δηλαδή, δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, κυρίως του τύπου εκείνη την εποχή, ένα πανεπιστημιακό γεγονός μπορεί, εφόσον δείχνει μια στάση ιδιαίτερη του πανεπιστημιακού δασκάλου, μια στάση αντίστασης προς αυτά που συμβαίνουν, αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Ο Τσάτσος ανακοινώνει ότι δεν θα κάνει μάθημα την 28 Οκτωβρίου, παρά το γεγονός ότι είναι εργάσιμη ημέρα. Δηλαδή, τη μετατρέπει ο ίδιος σε μια άτυπη εθνική επέτειο. Και μπαίνοντας στο μάθημα της προηγούμενης, όμως, το προηγούμενο του μάθημα, κάνει αυτή την καταπληκτική ομιλία στους φοιτητές του και τελικά διαλύει το μάθημά του, λέει ότι ας μην γίνει και σήμερα.
Τους μιλάει για τον πόλεμο. Τους λέει ότι είναι πια στους δικούς τους ώμους η διαμόρφωση ενός καλύτερου μεταπολεμικού κόσμου. Και πράγματι φαίνεται ότι έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν ένα κήρυγμα ελευθερίας μέσα σε μια κατάσταση κατοχής και δημιούργησε μια αίσθηση. Δεν ξέρω όμως αν είχε και κάποιο αποτέλεσμα. Είναι ουσιαστικά μια έκκληση για επιβίωση, αλλά και για μια ενεργητική στάση στην πολιτική, στο μεταπολεμικό κόσμο που θα έρθει. Είναι φανερό από την ομιλία ότι προδικάζεται η νίκη των συμμάχων, ακόμη και τότε τα γερμανικά στρατεύματα προελάβουν στη Μόσχα, και τους ζητά να κινητοποιηθούν ώστε να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Και διαλύει το μάθημα. Είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές της κατοχής, και βέβαια μετά αναγκάζεται να εξαφανιστεί, απολύεται για ένα μεγάλο διάστημα από το Πανεπιστήμιο. Ένα σημαντικό τμήμα του πολιτικού κόσμου έχει διεκπεραιωθεί στη Μέση Ανατολή. Ο Τσάτσος, ως μη δρόν πολιτικός, παραμένει στην Αθήνα. Εξακολουθεί τις αναζητήσεις του στον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Αναπτύσσει σχέσεις με αντιστασιακές οργανώσεις. Κατά τη διάρκεια της κατοχής έχει μία επικοινωνία, αφενός μένουμε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό και το μηχανισμό αλληλεγγύης της Αρχιεπισκοπής, έχει με τον Καρτάλη, με την ΕΚΑ του Ψαρού, μια κατεξοχήν μετριοπαθή αντιστασιακή οργάνωση, επαφές, και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται πάρα πολύ στη Σοσιαλιστική Ένωση, η οποία από το 1943, αρχές 1944, θα προσπαθήσει να μεταξελιχθεί σε κόμμα. Εκεί πλέον μιλάμε για τη διαμόρφωση ενός πολιτικού προγράμματος. Ήταν μια εποχή που ο Τσάτσος έψαχνε να βρει διεξόδους, διότι ως ευφυής άνθρωπος που ήταν, έβλεπε ότι η Ελλάδα ήταν καθυλωμένη κάπου. Η Σοσιαλιστική Ένωση διακρίνεται από την συμμετοχή σημαντικών ανθρώπων. Είναι ο Τσάτσος, πλέον πρόεδρος, ο Ζολώτας, είναι ο Αγγελόπουλος, ο πρέσβης, ο Ιωάννης Πολίτης, και νεότεροι πολιτικοί, μεταξύ των οποίων είναι ο Γεώργιος Μαύρος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Πέτρος Γαρουφαλιάς. Είναι και ο Κόκαλης μέσα σε αυτήν τη φάση πριν ενταχθεί στο ΕΑΜ. Ο Τσάτσος στη συντροφιά που βρισκόταν αναγκαστικά στρεφόταν και ο λίγον προς τον σοσιαλισμό. Άλλωστε ο σοσιαλισμός τότε, ο προεμφυλιακός, η προεμφυλιακή εποχή αυτή, αποτελούσε ένα δέλεαρ για πάρα πολλούς δημοκρατικούς φιλελεύθερους και αντιβασιλικούς πολιτευτές. Και ο Τσάτσος και ο Κανελόπουλος μιλάνε, ιδίως ο Κανελόπουλος όταν ήταν στη Μέση Ανατολή, έλεγε ότι ο σοσιαλισμός είναι αναπόφευκτος και όλοι θα στραφούμε προς τα εκεί κάποτε. Και ο Τσάτσος ανάλογα είπε κάποιες κουβέντες σοσιαλδημοκρατικές περίπου. Η Σοσιαλιστική Ένωση θα διαμορφώσει ένα πολιτικό πρόγραμμα, ένα κανονικό κυβερνητικό πρόγραμμα, την ιδέα ενός νέου συντάγματος με διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της δημοκρατικής εξουσίας, αυστηρότατα κοινοβουλευτικό. Παρόλα αυτά, ο Τσάτσος είναι προσκολλημένος στον κοινοβουλευτισμό, σε αντίθεση με το Θεοτοκά, ο οποίος κλείνει περισσότερο στο αμερικανικό προεδρικό σύστημα. Τότε θα γίνει και η σύνδεσή του με τον Καραμαλή. Είναι φανερό ότι ο Καραμαλής εκείνη την εποχή έχει παραμείνει στην Αθήνα. Είναι ένας από τους απογοητευμένους νέους και μεταρρυθμιστές που έχει το παλιό Λαϊκό Κόμμα. Το Λαϊκό Κόμμα έχει κοπεί σε 5 κομμάτια. Στέκεται κοντά σε αυτήν την ομάδα, από την οποία πρέπει να πω ότι ο Καραμαλής αποκομίζει πολλά. Οι προσδοκίες να υπάρξει μια νέα κατάσταση μετά την απελευθέρωση δεν πραγματώνονται. Τα κατοχικά πάθη οξύνονται περαιτέρω, ενώ η εμφύλια αναμέτρηση πλησιάζει. Τα Δεκεμβριανά με το αίμα και τις ακρότητες επηρεάζουν βαθιά τη γενιά του και τον ίδιο.
αναπροσανατολίζεται. Η ιδέα του σοσιαλισμού στην Ελλάδα πεθαίνει στους δρόμους της Αθήνας το Δεκέμβριο του 1944. Δηλαδή, αν υποτίθεται όλες οι μετριοπαθείς δυνάμεις καταστρέφονται μέσα σε εκείνη τη φάση, τη δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου, κατά μείζωνα λόγο η σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση. Δεν μπορείς εύκολα να πεις είμαι σοσιαλιστής μετά τα Δεκεμβριανά. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο Δεκέμβρης του 1944 τον σημάδεψε, όπως και πολλούς άλλους φιλελεύθερους της εποχής, τον τρόμαξε αυτή η κατάσταση της βίας και της ανομίας, τον έστειλε πολύ δεξιότερα από ό,τι ήταν πριν. Η ελπιδοφόρα συμφωνία της Βάρκιζας καταλύεται στην πράξη. Βία και τρομοκρατία κυριαρχούν. Ο Τσάτσος αναλαμβάνει πρώτη φορά υπουργικά καθήκοντα στις κυβερνήσεις Βούλγαρη και Κανελόπουλου. Το κίνητρο του Τσάτσου για την συμμετοχή στις κυβερνήσεις Βούλγαρη και Κανελόπουλου ήταν ευεξήγητο. Ήταν πρώτον ένας από τους πραγματικά ικανούς τότε να λάβουν μέρος στα κοινά. Ποιος άλλος αν όχι αυτός, ο Κανελόπουλος, η γνωστή ύποπτη της εποχής, οι οποίοι πίστευαν και στον εαυτό τους, είχαν και μια αυτοπεποίθηση ως πολιτευτές. Το κριτήριο, όπως έλεγε και ο ίδιος, είναι ότι η σωτηρία της πατρίδος είναι ο υπέρτατος νόμος, suprema lex esto. Παίρνει μέρος επειδή αισθάνεται την ανάγκη. Αισθάνεται ο Τσάτσος ένας από τους ανθρώπους που έχουν βαθιά μέσα τους την αίσθηση της αποστολής και της συνεισφοράς. Είναι μια τραγική στιγμή. Η Ελλάδα πρέπει να μαζέψει τις δυνάμεις της. Πρέπει να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί, να αποφύγει τον εμφύλιο πόλεμο. Ο Τσάτσος κατηγορείται διαρκώς ως πολύ μαλακός προς τους κομμουνιστές εκείνη την εποχή. Και νομίζω ότι προσπαθεί να μπορέσει να συνεισφέρει μέσα σε αυτές τις καταστάσεις τις τραγικές. Και βέβαια αυτοί ήταν και οι άνθρωποι της παρέας τους. Δηλαδή ο Βούλγαρης δεν ήταν διανοούμενος, αλλά ήταν ένας φιλελεύθερος. Ανήκε και αυτό στη βενιζελική παράδοση, όπως και ο Τσάτσος ο ίδιος. Ο Κανελόπουλος ήταν ο κολλητός του, θα λέγαμε σήμερα, πιο κοντινός του άνθρωπος, και θα ήταν περίεργο αν δεν είχε λάβει μέρος στην κυβέρνηση Κανελοπούλου. Η χώρα επιβάλλεται να αποκτήσει κοινοβουλευτική κυβέρνηση, την οποία έχει στερηθεί επί μία δεκαετία. Δεν επικρατούν όμως συνθήκες ομαλότητας. Παρά τα αυτά, και μολονότι απέχει το ΚΚΕ καθώς και προσωπικότητες των φιλελευθέρων και της κεντροαριστεράς, εκλογές διενεργούνται στις 31 Μαρτίου του 1946. Η μείζον πολιτική επιλογή του Τσάτσου το 1945-1946 είναι να συνεργαστεί με το νέο πολιτικό του φορέα, με το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Είναι μια προσπάθεια συσπήρωσης αυτής του νέου διαμορφούμενου ακόμα πιο ριζοσπαστικού ρεύματος που θέλει να ξεφύγει από το πλαίσιο των παλαιών κομμάτων του διχασμού και ταυτόχρονα να διατηρήσει μια αυτοτέλεια έναντι των εντάσεων του εξελισσόμενου δυστυχώς εμφυλίου πολέμου. Συνταχθούν με τις φιλοδυτικές δυνάμεις, που είναι το Λαϊκό Κόμμα και το Κόμμα Φιλελευθέρων κατά βάση, και να επομένως να αντιταχθούν στο ΕΑΜ, να αντιταχθούν στην προοπτική μιας Ελλάδας στον Ανατολικό Συνασπισμό, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Τσάτσος ως βουλευτής στηρίζει τις κυβερνήσεις που διεξάγουν τον εμφύλιο. Άλλωστε μετέχει στις τρεις τελευταίες ως υπουργός παιδείας. Το κλίμα της εποχής γίνεται συντηρητικότερος. Έχει και το σχετικό φιλοσοφικό υπόβαθρο.
Μετά το 45-46 αρχίζουν στα γραπτά του Κωνσταντίνου Τσάτσου να διαφαίνονται κάποιες άλλες σκέψεις. Αρχίζει σιγά σιγά να θέλγεται, να γίνεται εντονότερα ιδεαλιστής και να θέλγεται από τον Πλάτωνα, από τις πλατωνικές ιδέες. Γίνεται πλατωνιστής εν μέρη. Μιλάει για τους βασιλικούς άνδρες και για τους πεφωτισμένους βασιλικούς άνδρες. Όλα αυτά παραπέμπουν λίγο στον Πλάτωνα. Ο Πλάτων είναι ένας συντηρητικός φιλόσοφος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι η έννοια βασιλική άνδρας στον Πλάτωνα δεν έχει καμία σχέση με την βασιλεία. Ο Πλάτων ήθελε μία αριστοκρατία με την ουσιαστική έννοια της λέξης, δηλαδή να κυβερνούν οι άριστοι, οι καλύτεροι, οι οποίοι θα έχουν περάσει και από μια ειδική εκπαίδευση και θα είναι άξιοι να κυβερνήσουν άλλους ανθρώπους. Η αναφορά σε αυτούς τους όρους έχει να κάνει με την έννοια της αξιοκρατίας. Τον άξιο άνθρωπο εννοεί, απλώς το λέει με όρους περισσότερο που ταιριάζουν σε μια ιδεαλιστική φιλοσοφική διάθεση και το υπόβαθρο που είχε ο άνθρωπος. Εκεί βρίσκεται και η ψυχή, νομίζω, του Τσάτσου, ιδιαίτερα αν τον συνδέσει κανείς και με τον ιδεαλισμό το γερμανικό, ιδιαίτερα του Χέγκελ. Η ιδέα ότι οι πολίτες μετρούν περισσότερο από το άτομο και η ιδέα επίσης ότι όλα συντείνουν στη δημιουργία ενός τέλειου κράτους. Αλλά το τέλειο κράτος δεν είναι δημιούργημα των μαζών, είναι δημιούργημα των εκλεκτών. Και εκεί βρίσκεται και ο Τσάτσος, στους εκλεκτούς, στους πεφωτισμένους, ηλουμινάτι, ας πούμε, της πολιτικής. Είναι ίσως μια νέα φάση στη σκέψεως που γεννήθηκε με το διάλογο. Διότι μέσα στη φύση της σκέψεως υπάρχει το «διαλέγεσθε». Ο λόγος, ώσπου να φτάσει στο τέρμα του, θέλει κάποιος να του αντιμιλήσει. Mm-hmm. Και αυτό το συνέλαβε ο Πλάτων. Και για να δείξει τη φιλοσοφία του Σωκράτους ή τη δική του φιλοσοφία, σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι ο ένας να αντιμιλήσει τον άλλον. Η βασική ιδέα, ας πούμε, του πλατωνισμού, την οποία φαίνεται σιγά σιγά να ενστερνίζεται, είναι ότι στην πολιτική δεν αρκούν οι διαδικασίες και οι πλειοψηφίες. Το τι θα φέρει η πλειοψηφία είναι πολλές φορές σκοτεινό και δεν είναι εκ προημίου το σωστό. Χρειάζεται ο ηγέτης. Η χώρα εκείνη την περίοδο δεν διαθέτει αποφασισμένη ηγεσία που να μην βαρύνεται από το παρελθόν. Το φιλελεύθερο κέντρο παραμένει διασπασμένο. Οι αρχηγοί του αλληλοϋποβλέπονται. Η συντηρητική παράταξη αναζωογονείται υπό τον Παπάγο, ο οποίος όμως πεθαίνει τον Οκτώβρη του 55. Τσάτσος έχει αρχίσει να προσβλέπει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τον θεωρεί πολιτικό με όραμα. Η επιλογή του ήταν σαφέστατα υπέρ του Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν τέθη θέμα διαδοχής του στατάρχου Παπάγου. Έλεγε μάλιστα ο ίδιος ότι τον Καραμανλή δεν τον εγνώρισε τώρα, τον εγνώρισε από το 42, από τα χρόνια της κατοχής, όταν είχαν οικογενειακή γνωριμία και φιλία. Και ερχόταν ο ίδιος και έτρωγε μαζί του στο σπίτι τους, στην Δική Αθηναίων. Και είχε εκτιμήσει τον χαρακτήρα του και την πολιτική του οξύνια. Διέκρινε στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμανλή μια περίπτωση ενός φωτεινού ηγέτη, τον οποίο θα πρέπει, στον οποίο, στο έργο του, να βοηθήσουμε το έργο του, να ενταχθούμε σε αυτό που κάνει, γιατί από εκεί θα προκύψει το αγαθό στην πολιτική. Η νέα ατζέντα αναδεικνύεται από τη νέα ηγεσία της δεξιάς, δηλαδή τον Κωνσταντίνο Καραμανλή από το 1955 και μετά,
Οπότε όταν ο Καραμαλής ιδρύει την ΕΡΕΑ Γενάρη του 1956, ο Τσάτσος θα είναι από τους πρώτους που θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους, μαζί με τον Αβέροφ, τον Κασιμάτη και άλλους φιλελεύθερους πολιτικούς. Και πρέπει να σας πω ότι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος συντάσσει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΡΕ. Στο αρχείο του υπάρχει το σχετικό προσχέδιο. Έχει γράψει ο ίδιος ότι του εζήτησε ο Καραμαλής μια συνάντηση και τον προετοίμασε για την ίδρυση νέου κόμματος με την επιθυμία την επίμονη τη δική του, του Καραμαλή, να περιλάβει και στελέχη των φιλελευθέρων. Η συμμετοχή του Τσάτσου και του Αβέροφ ειδικά στην ΕΡΕ είναι ποιοτικά διαφορετική από τη συμμετοχή άλλων φιλελευθέρων κεντρών πολιτευτών στον ελληνικό συναγερμό του Παπάγου. Στο συναγερμό του Παπάγου μετήχαν περισσότεροι κεντρώοι, αλλά όχι σε κρίσιμες θέσεις. Ο Τσάτσος και ο Αβέροφ και ο Κασιμάτης είναι κεντρώοι που μπαίνουν στην ΕΡΕ και γίνονται αμέσως μέλη της ηγετικής ομάδας. Διαμορφώνουν δηλαδή την πολιτική ατζέντα και την πολιτική έκφραση. Από την αρχή, η σχέση που συνδέει Τσάτσο και Καραμαλή βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση αλλά και τον θαυμασμό. Μολονότι οι χαρακτήρες τους και η δομή της προσωπικότητάς τους διαφέρουν αισθητά. Η σχέση του με τον Καραμαλή ήταν περίεργη. Από τη μια μεριά βεβαίως τον αποδεχόταν και κατά κάποιο τρόπο τον ακολουθούσε, και από την άλλη μεριά μέσα του κρατούσε αποστάσεις από τον Καραμαλή, γιατί ήταν τόσο διαφορετικοί άνθρωποι. Πολλοί το διερωτώνται πράγματι πώς συνυπήρξαν βασικά διαφορετικοί χαρακτήρες και από παιδεία διαφορετικές προσωπικότητες. Είχαν προσωπικότητες, γι' αυτό μπόρεσαν και συνεργάστηκαν, γιατί είχαν κύρος προσωπικό το οποίο και όταν τους έφερνε σε αντιπαράθεση οδηγούσε σε συνεννόηση. Είναι περίεργη η σχέση. Δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, ένας διανοούμενος ευρωπαϊκών διαστάσεων, αναμφίβολα. Δηλαδή αν ο Τσάτσος είχε μείνει στο εξωτερικό θα ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής διανόησης. Και ένας άνθρωπος ορμητικός, με την δύναμη της δράσης, όπως ο Καραμαλής, και όμως μπορούσαν να συνεννοηθούν εξαιρετικά. Ο Τσάτσος ήταν ένας πάρα πολύ εκλεπτισμένος, αστός, διανοούμενος κτλ. Ο Καραμαλής δεν ήταν ποτέ διανοούμενος και συζητήσουμε και κατά πόσον ήταν αστός ή παρέμεινε ουσιαστικά ένας χωρικός από το Κιουπκιόι. Λοιπόν, το έζησα αυτό το πράγμα παρουσία και των δύο, γιατί και με τον Καραμαλή είχα συχνές επαφές και με τον Τσάτσο, και ήταν ένα περίεργο ρεύμα μεταξύ τους. Δηλαδή ο Τσάτσος σεβόταν τον Καραμαλή και ταυτόχρονα κρατούσε αποστάσεις από αυτό. Μερικές φορές με προβληματίζει πώς δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι είχαν τόσο καλή επικοινωνία. Νομίζω ότι έπαιζε ρόλο το εξής. Ο Τσάτσος δεν αναζητούσε ως ηγέτη έναν άνθρωπο ο οποίος θα είχε τις περγαμηνές του διανοούμενου. Ο Τσάτσος είναι ο ίδιος διανοούμενος. Θεωρεί ότι οι διανοούμενοι πολλές φορές δεν έχουν τη δύναμη της δράσης, τη δύναμη της πράξης. Τον ηγέτη του τον θέλει. Τον θέλει έναν άνθρωπο που έχει άλλα πλεονεκτήματα, ικανό να δρά πάνω απ' όλα. Με κοινή λογική και όχι με μεγάλες αναλύσεις. Μεγάλες αναλύσεις μπορεί να κάνει και ο Τσάτσος, αλλά δεν μπορεί να δράσει. Ενώ ο Καραμαλής μπορεί να δράσει. Αυτό το θαυμάζει ο Τσάτσος. Το βλέπει ως μια σχεδόν σωματική ικανότητα που του ίδιου του λείπει. Ο Καραμαλής του δημιουργούσε αίσθημα ασφάλειας, συνέστημα ασφάλειας. Ήταν ο ισχυρός, ο άνθρωπος της δράσης, ο μη σκεπτόμενος. Ξέρετε, οι σκεπτόμενοι διανοούμενοι ζηλεύουν συχνά τους ανθρώπους της δράσης. Θα ήθελαν να ήταν, αλλά δεν μπορούν. Ο Καραμαλής ήταν μόνον άνθρωπος της δράσης, ελάχιστα διανοούμενος, και αυτό του Τσάτσου νομίζω
τον γοήτευε τον Τσάτσο ο Καραμαλής. Από την άλλη πλευρά ο Καραμαλής έχει μια απόλυτη εμπιστοσύνη στην πνευματική δύναμη του Τσάτσου. Θα έλεγα, η δική μου αίσθηση είναι ότι μερικές φορές ο Καραμαλής αφήνεται και σε ένα είδος πνευματικής καθοδήγησης του Τσάτσου. Οπωσδήποτε διαμορφώνει τελικά την παρέμβασή του ή την σύλληψή του ο Καραμαλής και με βάση τις δικές του εμπειρίες και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αλλά υπάρχει μια αίσθηση εμπιστοσύνης απέναντι στον Τσάτσο και όχι μόνο διανοητικής αλλά ακόμα θα έλεγα και ψυχικής, την οποία ο Καραμαλής δεν έδειχνε σε άλλους ανθρώπους. Και σκέφτομαι ότι τους ένωναν ορισμένα θέματα, ορισμένες αρχές και ορισμένες επιδιώξεις, όπως το ιδανικό της Ευρώπης. Κύριε Τσανετάκο, είναι βέβαιο, δεν θα επετύχανε ο Καραμαλής την ένωση της Ελλάδος με την Ευρώπη, αν δεν είχε δίπλα του τον Τσάτσο και τον Κανελόπουλο. Ο Καραμαλής, λοιπόν, θεωρεί από την αρχή της συνεργασίας τους πολύτιμο τον Τσάτσο. Στη μετεκλογική κυβέρνησή του του Φεβρουαρίου του 1956 τον ορίζει Υπουργό Προεδρίας. Παραμένει επί μία πενταετία. Διαχειρίζεται αποδοτικά πολιτισμό και τουρισμό. Ο Υπουργός Προεδρίας της κυβερνήσεως κ. Τσάτσος φθάνει εις το κεφαλάρι Κηφισιάς για να παραστεί εις την θεμελίωση των έργων της αναμορφώσεως του ωραίου προαστίου. Μετά τον αγιασμόν ο κ. Υπουργός καταθέτει των θεμέλιων λίθων. Η ουσιαστικότερη συμβολή του βρίσκεται σε αυτό το δίπολο ή αν θέλετε το πλέγμα πολιτισμού και τουρισμού που είναι υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Προεδρίας σε αυτή την εποχή. Η ανάπτυξη του τουρισμού γίνεται τότε. Δεν είναι μόνο τα ξενία, δεν είναι μόνο το Χίλτον. Είναι η ανάπτυξη ενός τρομερού υποβάθρου του ελληνικού τουρισμού ως τομέα υπηρεσιών. Τότε δημιουργείται σε συστηματική βάση, τότε ανεβαίνει. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία στην σχεδιασμό αυτής της εποχής είναι ότι τουρισμός και πολιτισμός πάνε μαζί. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αναπτύξεις ξοδεύοντας χρήματα που δεν έχεις. Πρέπει να υπάρχει μία διασύνδεση, ας πούμε τα φεστιβάλ Αθηνών, Επιδαύρου, Φιλίππων στην Ανατολική Μακεδονία. Υπάρχει μία κινητοποίηση του Τσάτσου αλλά και όλης της γενιάς του στην ανάγκη όπου τα πολιτιστικά δρόμενα να προσφέρουν όχι μόνο μια διεθνή προβολή της Ελλάδας αλλά να προσφέρουν και τη δυνατότητα στον μέσο Έλληνα να συνειδητοποιήσει, να γίνει συνειδητός όσον αφορά το παρελθόν του δικού του λαού. Μετά τις εκλογές του 1961, ο Καραμαλής ετοιμάζει θεσμική παρέμβαση της οποίας την υλοποίηση αναθέτει στον Τσάτσο. Γι' αυτό και δεν τον υπουργοποιεί αρχικά, παρά μόνο ένα και πλέον χρόνο μετά, όταν χειρεύει η θέση του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. Παραλλήλως πάντως με τα καθήκοντά του, επεξεργάζεται την τελική μορφή της παρέμβασης σύμφωνα με τις πρωθυπουργικές επιθυμίες. Πλην όμως, η εξαγγελθήσα το Φεβρουάριο του 1963 βαθύ ατομή με αναθεώρηση του συντάγματος δεν ολοκληρώνεται λόγω των συνθήκων. Μερικές από τις τότε ιδέες επανέρχονται κατά τη μεταπολίτευση. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε εισηγηθεί τότε και επιδίωξε να φέρει πέρα σε αυτό που είχε ονομάσει βαθύ ατομή στο Σύνταγμα. Σε αυτό το έκανε από κοινού και σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Η βαθύ ατομή του 1963, η πρώτη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία συντάσσει ο Τσάτσος, είναι ακριβώς αυτό. Είναι η προσπάθεια να δοθούν τα εργαλεία στην εκτελεστική εξουσία για να μπορέσει να συνεχίσει την παρέμβαση η οποία είχε ήδη φέρει εκπληκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν η βαθύ ατομή είχε ένα στοιχείο περιορισμού αν θέλετε των ανακτόρων, αυτό δεν το γνωρίζω, είχε πάντως ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να συνδέεται με αυτό, την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας.
Λοιπόν, αυτή ήταν βασική ιδέα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Τσάτσου τη δεκαετία του 60. Και αυτή η ιδέα υπάρχει και στο, στο Σύνταγμα του 1975. Και μάλιστα η βαθία ατομή κάνει ένα μεγάλο βήμα με τα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι η πρώτη συζήτηση όχι περί ατομικών, αλλά περί κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Και ίσως να έχει και πράγματα τα οποία ένας σημερινός φιλελεύθερος ή νεοφιλελεύθερος θα τα θεωρούσε τρομερά. Δηλαδή λέει ρητά ότι η οικονομική δραστηριότητα, η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας δεν μπορεί να ασκηθεί σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Το οποίο αν το ακούσει κανείς σήμερα θα το θεωρήσει σοσιαλιστικό. Δεν πετυχαίνει αυτή η βαθύ ατομή. Είναι όμως ουσιαστικά η βάση για το Σύνταγμα του 1975, το Σύνταγμα που έχουμε σήμερα. Άρα είναι ο πατέρας του Συντάγματος αυτού και σίγουρα έντισε με κάποιο φιλοσοφικό μανδύα τις απόψεις του Καραμαλή, ο οποίος βέβαια, επιστρέψας εκ Παρισίων, είχε σαφώς πιο ξεκαθαρισμένες ιδέες στο νου του από ό,τι είχε πριν. Θα έλεγα ότι πριν ο Καραμαλής κυβερνούσε με το ένστικτο. Μετά κυβερνούσε και με τα λόγου γνώσεως. Και ο Τσάτσος έπαιξε ρόλο τότε. Ο Τσάτσος ασφαλώς έβαλε τις πινελιές στο νόμο του 1975, ο οποίος έδινε και κάποιες εξουσίες στον πρόεδρο, τις οποίες ο Ανδρέας βέβαια, ο Παπανδρέου τις πήρε μετά, τον αποδυνάμωσε πλήρως. Ο σημερινός πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα άλλο από το να δέχεται τους επισήμους και να πηγαίνει σε ταξίδια εθιμοτυπικά, ας πούμε. Η Πέμπτη Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, που προήλθε από τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου του 1974, ψήφισε το νέο σύνταγμα της χώρας με το οποίο και θεσμικά ολοκληρώνεται η δημοκρατία. Η υπογραφή του νέου καταστατικού χάρτου της χώρας έγινε στην αίθουσα των Τροπέων της Βουλής κατά τη διάρκεια επισήμου τελετής, στην οποία παρέστησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Στασινόπουλος, ο πρωθυπουργός κ. Καραμαλής, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Παπακουσταντίνου, το Προεδρείο της Βουλής, ο πρόεδρος της Συνταγματικής Επιτροπής κ. Τσάτσος, το Υπουργικό Συμβούλιο, βουλευτέ και άλλοι. Στις 7 Ιουνίου του 1975 ψηφίζεται από τα 2/3 και πλέον των βουλευτών το Σύνταγμα της Ελλάδας. 11 μέρες αργότερα, ο Καραμαλής προτείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του να υποστηριχθεί ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις 19 Ιουνίου εκλέγεται με 210 ψήφους. Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, ΕΔΑ και ΚΚΕ Εσωτερικού ψηφίζουν τον αντίπαλό του, ο οποίος λαμβάνει 65 ψήφους. Από ηρωνικό παίγνιο της ιστορίας, αυτός είναι ο συμφοιτητής και συναγωνιστής του Παναγιώτης Κανελόπουλος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ απέχουν. Βρέθησαν 20 ψηφοδέλτια λευκά. 65 ψηφοδέλτια έφεραν το όνομα Παναγιώτης Κανελόπουλος και 210 το όνομα Κωνσταντίνος Τσάτσος. Πρόεδρος στήριξε την μεταπολιτευτική δημοκρατία δίνοντας ένα παράδειγμα ευγενούς προέδρου, πολύγλωσσου, εφιούς, φιλοσοφημένου με θαυμάσιες ομιλίες. Οι ομιλίες του δεν συγκρίνονται με άλλες που γνωρίζουμε, είναι πραγματικά σταθμή σκέψης και οργάνωση σκέψης. Και με αυτή την έννοια έδωσε ένα παράδειγμα εκλεκτό για τη δημοκρατία. Είναι ένα συν μεγάλο η παρουσία του ως πρώτου Προέδρου. Θα σας κάνω μια εξομολόγηση, μια που βρισκόμαστε εδώ και που μπορεί να ενδιαφέρει και άλλους. Έχω γράψει την αυτοβιογραφία μου σε 5 τόμους. Ο πρώτος τόμος αφορά την παιδική μου ηλικία ως τα 18. Ο άλλος τόμος αφορά τα χρόνια μου της επιστημονικής μου δραστηριότητας, σπουδών και πρώτες μου εμφανίσεις ως ακαδημαϊκού διδασκάλου. 2 τόμοι αφορούν την πολιτική μου ζωή,
την υπουργική και βουλευτική αφενός και την προεδρική αφετέρου και ο πέμπτος τόμος κάνει την κριτική του Τσάτσου. Το γεγονός ότι δεν επεδόθηκα απόλυτα σε ένα πράγμα είναι ένα αμάρτημα. Ένας δημόσιος βίος, ο οποίος υπερβαίνει τον μισό αιώνα, δύσκολα περικλείεται σε λίγες φράσεις. Κι όμως πρέπει να λεχθούν. Τι μπορούμε να κρατήσουμε από την πορεία του Τσάτσου? Ο Τσάτσος ήταν ένας άνθρωπος, όπως και όλοι οι άνθρωποι, οι συμμαχητές του, αν θέλετε, στον πολιτικό του χώρο, ή αν θέλετε στην πολιτική του προδιάθεση, γιατί δεν ήταν όλοι στον ίδιο κομματικό χώρο, όπως ο Κανελόπουλος, όπως ο Θεοτοκάς, όπως ο Παπαλιγούρας, ο Ζολώτας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ζήτησαν μία έμφαση, μία συνειδητότητα του ελληνισμού, η οποία θα του επέτρεπε να λειτουργήσει δυναμικά και ενεργητικά σε ένα διεθνές και κυρίως σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ήταν πολύ συνειδητός Έλληνας, γιατί θεωρούσε ότι αν δεν είσαι συνειδητός Ευρωπαίος, δεν μπορείς να ολοκληρωθείς και σαν Έλληνας. Είχε ως στόχο του να αντλεί από την παιδεία του την φιλοσοφική και από την παιδεία του την νομική αρχές και κατευθύνσεις στην πολιτική του πράξη. Διατηρώ την βεβαιότητα και την έντονη εντύπωση ενός πολύ απλού ανθρώπου, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν ήθελε να επικαλείται το κύρος του ή την όποια του ιδιότητα για να προωθήσει μια δική του άποψη. Απλότητα, αξιοπρέπεια, μεσότητα θέσεων και πάρα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας. Είναι ότι ήταν εξαιρετικός πανεπιστημιακός δάσκαλος. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο οι ιδέες του που ήταν οι πιο προχωρημένες ιδέες της εποχής στη νομική σχολή, την προπολεμική, αλλά ήταν και η γοητεία του η προσωπική ως δασκάλου, που συγκέντρωσε γύρω του ό,τι καλύτερο είχε πραγματικά το πανεπιστήμιο τότε. Ένας άνθρωπος με το υπόβαθρο του Τσάτσου, με την αίσθηση της αποστολής, μπήκε στην πολιτική, ενδεχομένως συνεισέφερε πράγματα πραγματικά αναντικατάστατα. Πιστεύω ότι κέρδισε πάρα πολύ η πολιτική από αυτό το πράγμα. Αλλά αν ο ίδιος βγήκε κερδισμένος από αυτό, ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Νομίζω ότι θα έμενε περισσότερο κερδισμένος αν είχε μείνει στο Πανεπιστήμιο. Δεν θα είχε μείνει τόσο κερδισμένη η ελληνική πολιτική και η χώρα. Νομίζω ότι αυτό που θα μείνει από τον Τσάτσο είναι η εικόνα ενός αξιοπρεπούς ανθρώπου, ενός έντιμου ανθρώπου, ενός Έλληνα αστού είδος αρκετά σπάνιον, ενός πάρα πολύ καλλιεργημένου ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα και ενός ανθρώπου που υπήρξε συντηρητικός μέχρι το κόκαλο και συντηρητικός παντού. Ποτέ δεν ήταν απροετοίμαστος για κάτι. Ήταν πάντοτε ο πολύ καλά μελετημένος, γλωσσομαθέστατος όπως ξέρετε, χρησιμοποιούσε επομένως και την διεθνή βιβλιογραφία, παρακολουθούσε τις διεθνείς εξελίξεις. Θέλω να πιστεύω ότι οι θέσεις του και οι θέσεις που πέρασαν και όσες δεν πέρασαν ήταν προϊόν πολύ καλής μελέτης. Σαφώς ήταν ένας κοινοβουλευτικός άνδρας, σαφώς είχε μεγάλη πίστη στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και νομίζω ότι η παρουσία του στη Βουλή ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπής. Δεν ξέρω για τις πολιτικές του παρεμβάσεις και τους διαλόγους, αν θέλετε, ή τις αντιδικίες που είχε στο κοινοβούλιο με την αντιπολίτευση κάθε φορά, αλλά σίγουρα είναι το επίπεδο του λόγου του. Αυτό πραγματικά αναβάθμιζε το κοινοβούλιο, σε αυτό δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Το μορφωτικό του επίπεδο, η πνευματική του αξία σίγουρα δεν ήταν συνηθισμένη. Και αυτό αφ' αυτού αναβάθμισε τους θεσμούς, αυτό είναι σίγουρο.